Εκεί πέρα θα κρυθεί η ιστορία και στο, αν θα αντέξει και, στο αν θα αντέξει και η κυβερνητική συμμαχία. Αυτό λέω, οι εσωτερικές αντιφάσεις. Παραδείγματος χάρη προηγούμενα άκουσα που υπόθηκε περί προσπάθειας για πιο λαϊκές πολιτικές κτλ. Όταν ο κύριος Νίκας Χαρδούβελης με το πρώτο, με το ΕΜΠΑ χθες, είπε ότι θα ακολουθήσουμε την ίδια πολιτική, μην έχετε κανένα πρόβλημα, θα ξεχρεώσουμε, δεν έβαλε ούτε... Αυτό του το είπε, του το ζητήσανε κιόλας. Ούτε κατηπώνια, δεν έβαλε θέμα βιωσιμότητας. Και ο Τάζεμπλουμ και ο... Αυτός είναι. Λοιπόν, δεν έβαλε ούτε κατηπώνια θέμα μη βιωσιμότητας του χρέους. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτός ο ακρογωνιαίος λίθος της συνέχισης της πολιτικής, είναι φανερό ότι θα πάμε σε πολύ γοργιές πολιτικές εξελίξεις, ανεξαρτήτως του 180 και του 120. Δεν νομίζω δηλαδή, αυτό είναι μια κουβέντα παρεμπίπτουσα, η οποία απασχολεί και εμάς πολύ, είναι σαφές, για το 121 που λένε προηγούμενα. Δεν είναι όμως το κύριο γεγονός από το οποίο θα κρυθεί η πολιτική εξέλιξη μέσα στο φθινόπωρο. Θα έχουμε εξελίξεις πιο νωρίς. Πάντως εκτιμώ ότι το θέμα του Προέδρου θα πρέπει, η εκλογή θα πρέπει να προστατευτεί. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμφισβητείται η εκλογή του Προέδρου με κανένα τρόπο, ούτε να δημιουργούμε, ιστορικές αναδρομές. Εδώ γίνεται, συμβαίνουν δύο πράγματα, κύριε Παντζελή. Από τη μία πλευρά, το δεύτερο,